Σήμερα τη ε, χαρά να φιλοξενώ στο στούντιό μα εδώ τον κύριο Μιχάλη Ντελάκη, ε, πολιτικό-μηχανικό και πρόεδρο ε, τα τελευταία χρόνια του ομίλου τη Ηρακλείου, αυτό που λέγαμε τέννη εμεί παλιά, και έτσι το λένε και ακόμα. Καλώ ορίσατε, κύριε Δελάκη. Παραμένει κύριε Παπαδανίδη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εγώ και όλη η μεγάλη κοινότητα του Ηρακλείου. Ε, Είχαμε πει να βρεθούμε καιρό τώρα, βέβαια, στους αλλά να στους τα καταφέρουμε. Στους ακροατές σας μια καλημέρα. Και βεβαίως ε, είμαστε στη θέση σήμερα να πρέπει, ε, πέρα από αυτά που θα πούμε, τα οποία περιμένουμε καιρό, θέλουμε ε, όλη η κοινότητα του Ηράκλειο, μέσω του Προέδρου, οι γονείς, οι προπονητές, τα παιδιά, τα μέλη και οι αθλητές μας, τεράστιες ευχές και τεράστια, αν θέλετε, αγκαλιά για τον πρώην πρόεδρο του Ομίλου, τον Μανώλη Παπακαλιάτη, που περνάει... Α, καλά κάνετε και το αναφέρετε, σας ρωτούσα. Περνάει μια δύσκολη στιγμή της ζωής του και πραγματικά λέμε ξαφνικά από μια στιγμή ναι. στην άλλη την μπορεί να τύχει σε κάποιον, αλλά ο Μανώλης Παπακαλιάτης ε, είναι μια εμβληματική φυσιογνωμία, εμβληματικός πρόεδρος για τον Ομίλο μας. Το λοιπόν, ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση. Νομίζω ναι, καλά κάνετε και πραγματικά μεταφέρετε τι ευχέ για περαστικά όλων. Γιατί ο Μανώλη Παπακαλιάτη, εκτό από ε, επιτυχημένου επιχειρηματίε, νομίζω ότι έχει συνδεθεί πολύ με το, το Ηράκλειο, το όνομά του, τον Μπάσκετ κυρίω. Εξαιρετικό μάνατζερ. Και... Ένα άνθρωπο ο οποίο έχει δώσει τα πάντα. Και νομίζω πραγματικά θα το ξεπεράσει. Δηλαδή, ε, όχι μόνο το ελπίζω, είναι, είναι, είναι μαχητής, πολύ δυνατό άνθρωπο και αυτό, Ήταν, ήταν μια στιγμή από αυτό που μπορεί να συμβεί στον καθένα. Δυστυχώ με αυτά που ζούμε, και στην πόλη μας και στη χώρα, είτε με την οδηγική συμπεριφορά, είτε με όλα αυτά που α, συμβαίνουν. Είναι πραγματικά μια πολύ δυσάρεστη στιγμή. Ήταν σοκ για όλους μας, ξέρετε, ξαφνικά, ας πούμε, με την αυτή, αλλά φαντάζομαι και εσάς που ε, πολύ συχνά α, συνεργαζόσασταν και ε, ε, νομίζω ότι τον, τον βλέπατε κιόλας, φαντάζομαι. Βέβαια, σίγουρα, σίγουρα. Και, ναι. και μάλιστα, να ξέρετε ότι το 2028 είναι τα 100 χρόνια του ομίλου μας. Και πραγματικά ε, θα είναι πολύ μεγάλη τιμή και χαρά να έχουμε και τους έξι προέδρους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πόλη, πρώην προέδρους του Ηράκλειο. Του και είναι, είναι η ευκαιρία ίσως να πω ότι πραγματικά ελάχιστοι θεσμοί, ελάχιστοι φορείς μπορούν να συμπληρώσουν σήμερα 100 χρόνια ζωής στο ίδιο ακριβώς σημείο. Από εκεί Μια που ξεκίνησα. Δεν ξέρω αν φάστε το 2028 εκεί, αλλά θα όχι, το Όχι, εγώ θα, αυτό. Ή, θα είμαι εκεί. Απλά μπορεί να είναι ο έβδομο πρώην πρόεδρο. Όχι, και δεν, να... το, δεν το είπα για το Δελάκι, λέω για το, για το σημείο γιατί ξέρετε αυτό είναι πολύ χώρο και φάσμα. Και το λέω ας, και για το Δελάκι, γιατί η καρέκλα, να ξέρετε το, του προέδρου, όπω το ξέρετε πολύ καλά και εσεί ω διευθυντή σε πάρα πολλά σημεία, ξέρετε. Πρώτη φορά το άκουσα για ηλεκτρική καρέκλα διευθυντή από. Από τηλεοπτικό σταθμό mm. και να ξέρετε, η καρέκλα του Προέδρου είναι πραγματικά ηλεκτρική ε, και ε, είναι ε, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Μια, που... χαρά, μια χαρά τα πάτε. απλώς σκέφτομαι ότι τη στιγμή που θα αρχίσετε να νιώσετε ότι είστε μόνιμος θα τα χαλάσετε. Εκεί, και αυτό είναι το θέμα, ξέρετε, ακριβώς, των Προέδρων ακριβώς. και τη όποια εξουσία υπάρ, υπάρχουν. Υπάρχουν πράγματα, να... πράγματα που πρέπει να. Ε, ε, εγώ το είπα για να σα πω, γιατί το ξεκινήσουμε την κουβέντα μα. Το είπα γιατί ξέρετε ότι υπάρχει μια πολύ χωρίς συζήτηση, να το πω έτσι στα ελληνικά, για το τέννη που αν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί δεν βρίσκεται. Αλλά θα, θα το πω παρακάτω, επειδή με βάλατε τώρα στο, στο ιστορικό κομμάτι. Είναι από του παλιότερου ομίλου στην Ελλάδα, ομίλους αντισφαίρηση. Ε, 1928 είπατε. 1928. Ο πρώτος επίσημα όμιλος αντισφαίρησης στην Ελλάδα είναι ο όμιλος Αθηνών. Ναι. Ο οποίος ιδρύθηκε το 1895, έγιναν αγώνες στην πρώτη Ολυμπιάδα του 1896 και στην Μεσό του 1906. Εμφανίζεται στα ιδρυτικά μέλη της ΕΦΟΑ ο Όμιλος Αντισφυρίσεως Θεσσαλονίκη που είναι το 1927. Και υπάρχουν αυτολογικό. βέβαια στην Αθήνα τρεις Όμιλοι, υπάρχουν τέσσερις Θεσσαλονίκη και από, τις, από την περιφέρεια ουσιαστικά η πρώτη ο πρώτος όμιλος που πραγματικά εμφανίζεται το 1928 είναι ο όμιλος αντισφαιρήσεως Ιρακλείου. Ακολουθεί το 1930 ο όμιλος αντισφαιρήσεως Χανίων και το 1932 ακολουθεί η Πάτρα. Αυτές οι πέντε πόλεις λοιπόν, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, τα Χανιά και η Πάτρα ιδρύουν το 1937 την Ομοσπονδία Αντισφαιρήσεως Ελλάδος. Είναι φόβο. Άρα μέσα στο Μεσοπόλεμο λοιπόν κάποιοι έπαιζαν τέννις στο Ιράκλειο. Είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό. Και βάζω και τα χανιά μέσα γιατί εσείς ξέρετε και από χανιά, η καταγωγή είναι από χανιά, έτσι. <Και> ε. Γιατί να το πούμε και αυτό, <Και> έχουμε στο, στο Ηράκλειο ένα χανιώτη πρόεδρο. Για στο, να σας πειράξω, θα υ... μπορούσε να είναι στα χανιά πειρά... Να... Ηράκλειο ε... της πρόεδρος. Ε, ε, το θέμα. Ε... θα μπορούσε. Δεν, δεν μπορώ να πω. Δεν Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι ότι στο Ηράκλειο ένας χανιώτης έρχεται ως χανιώτης. Όπω είναι οι χανιώτες στα χανιά. Μετά από κάποιο διάστημα, αρχίζει αυτό να μεταλλάσσεται. Ο Ηρακλείο είναι κριτικό, γιατί το Ηρακλείο είναι Μητρόπολη. Για το Ηράκλειο, ο νομό είναι η Κρήτη. Δεν υπάρχουν σύνορα μεταξύ Αλήθεια. των νομών. Αλήθεια. Εάν θέλετε να πάτε στον κουρεμένο, βλέπετε μόνο την ώρα. Δεν αισθάνεστε ότι πάτε κάπου αλλού. Πάτε σε μια περιοχή, Κρήτη, Ηράκλειο, που πραγματικά το Ηράκλειο και χαίρομαι γιατί ο καλοκαιρινό το έχει καταλάβει τώρα ο Δήμαρχο. Είναι Δήμο για όλη την Κρήτη. Πρέπει να αγκαλιάσει όλη την Κρήτη. Όταν ο Ηρακλειώτη φεύγει, εγώ το έλεγα από την πρώτη περίοδο που ήμουν στο Ηράκλειο, που πραγματικά δεν έβλεπα συνεργασία των Δήμων, έτσι ώστε ο Χανιώτης να μπορεί να έρχεται ασφαλώς και γρήγορα στο Ηράκλειο και ο Ηρακλειώτης στα Χανιά. Το μέλημα του Δημάρχου Ηρακλείου δεν είναι μόνο τα έργα της πόλης και του Δήμου είναι το πόσο δημότη του θα μπορεί να κινείται ασφαλώ στην Κρήτη, κυρίω. Είναι ωραία προσέγγιση αυτή που κάνετε. Δηλαδή, δεν το είχα σκεφτεί έτσι, γιατί νομίζω ότι εσεί βέβαια αυτό το έχετε ζήσει το πέτσι σα το ξέρετε καλύτερα. Ε, αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι ο μέσο Ιρακιώτη δεν, έχει, δεν σκέφτεται. Α, ξέρει, αυτό είναι ρέθιμο, αυτό είναι χανιά. Ε, Άλλε πόλει το έχουν. Ε. σω έχει μια ιστορικότητα βέβαια, μια αναφορά αυτό, αλλά δεν αισθανθήκατε ποτέ δηλαδή κάποιο πρόβλημα ότι είστε με τα χανιά ερχόμενο στο Ιράκλειο. Όχι, αντίθετα. Αισθάνθηκα μια μεγάλη αγκαλιά αντίθετα. στο Ηράκλειο και αυτό μοιράζομαι με, με ναι. όλου του κριτικού. Αλλά κυρίω με του χανιώτε οι οποίοι λένε ναι. ε, τώρα, έγινες, ε, τώρα έγινε. Ε, Τώρα έγινε κριτικό. Ναι. Πραγματικά αισθάνομαι. Ε, Χα, χαίρομαι κριτικός. που το, το λέτε αυτό. Τώρα, και για, βέβαια. Για, 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 να, για να πειράξουμε λίγο του σύνορου χανιώτε. Γιατί δεν το κάνουν αυτό στα χανιά. Γιατί... Τώρα είναι... εντάξει, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εννοείται βέβαια, αλλά παλιότερα ήταν πολύ έντονο αυτό. Παλιότερα ήταν έντονο. Εγώ το έλεγα από το 1997 το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο για τα χανιά είναι ο αυτοκινητόδρομος που θα συνδέσει τα Χανιά με το Ηράκλειο. Γιατί θα φέρει τις πόλεις πιο κοντά και θα καταλάβουν πλέον στα Χανιά ότι το Ηράκλειο μπορεί πραγματικά με τις δράσεις, με τις εκδηλώσεις και με το μητροπολιτικό χαρακτήρα που έχει να δώσει πάρα πάρα πολλά σε όλη την Κρήτη και βέβαια και στους Χανιώτες. Ε, όσο η απόσταση είναι μακρινή... Αυτό θα δυσκολεύει. Μόλις γίνει ο αυτοκινητόδρομος, πιστεύω που θα Εντάξει, γίνει. Ε, Καλώς και κακώς ε, σε μια πενταετία θα γίνει. Ε, Είστε αισιόδοξοι. Ε, είμαι, είμαι πάντα αισιόδοξο. να ξέρετε, <σχελίως> και θα γίνει. <σχελίως> θα γίνει, τώρα πότε δεν ξέρω, αλλά νομίζω έτσι κι αλλιώς, για να είμαστε δίκαιοι. Ε, έχουν αμυνθεί όποιε οξύτητε. Έχουμε, ζήσει, έχουμε ζήσει τώρα καταστάσεις τραγελαφικές Τώρα τι να θυμίζονται, με φετή, ακτέλ, πράγματα έτσι. Απίθανα πράγματα. Ε, δεν είναι το ίδιο. απλώς νομίζω ότι στην κοινωνιολογική ανάλυση που κάνατε έχετε δίκιο ότι πραγματικά ο μέσο Ηρακλήτη αισθάνεται περισσότερο κριτικό όσο από άλλου. Ακριβώ γιατί ήταν υποκειμενικό και είναι, είναι και πιο εμπορικό σημείο και πολλά πράγματα. Λοιπόν, ε, το Ηράκλειο και τα χανιά κυρίω, που ήταν οι δύο, είπατε 28, 27, 28 και 30 στα χανιά. 27 η Θεσσαλονίκη, 28, 28 το Ηράκλειο και 30 Καλά. τα χανιά. Το, το 1928 βέβαια είναι η ίδρυση. Προφανώ κάποιοι παίζανε. Εννοείται, λέω για το τέννη τώρα. Θα σα πω Θα σας πω γιατί αυτά είναι η ιστορία. Η ιστορία του τέννη είναι πολύ μεγάλη στο Ηράκλειο. Ξεκινάει το 1898. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθούμε για τα πρώτα γήπεδα τέννη. Η, η πληροφορία είναι από το ταξιδεύοντα Αγγλία του Νίκου Καζατζάκη. Ναι. Όποιο λέει ότι με, ε, προσπαθούσε να εξυμνήσει τη την σχέση των Άγγλων με τα σπορ. Και αυτό που το έκανε στο κολέγιο ήταν. Mm -hmm. Είναι πολύ σημαντικό να το κάνει σε ένα εκπαιδευτήριο, ο Καζατζάκη. Όντα, περιγράφοντα το εκπαιδευτήριο, μιλάει για τον αθλητισμό. Και λέει ότι οι Άγγλοι, επειδή πραγματικά αγαπούν τον αθλητισμό, με το που ήρθαν στο Ηράκλειο. Το 1898 προς τα τέλη μετά όλα τα γεγονότα ε, καθάρισαν ένα χωράφι έτσι ακριβώς το περιγράφει και έφτιαξαν δύο γήπεδα τέννις. Αυτά τα γήπεδα τέννις, ξέρετε, αποτέλεσε προϊόν έρευνας στο οποίο είχα και τη συνδρομή του αρχαιολόγου του Κλειάνθη του Σιδηρόπουλου γιατί πραγματικά υπάρχει μία φωτογραφία στο βιβλίο του Παπναγιωτάκη η οποία με, με βάση τη φωτογραφία που φαίνεται στο βάθος του Αγίου Μινά και τη θέση των καμπαναριών, στη φωτογραφία η αναφορά είναι ότι είναι κοντά στο Μαρτινέγκο. Η αναφορά στη φωτογραφία. Με βάση όμως την έρευνα που έκανα σε σχέση με τον Άγιο Μινά, διαπιστώνω ότι τα γήπεδα είναι βορείως της Χανιόπορτας. Τα βρίσκουμε περίπου τα, τα προσδιορίσα κοντά Μπορείς. στο Μητέρα προμαχώνα και γιώνα, τελικά... Ναι είναι, ναι, είναι δίπλα στον Προμαχώνα Ταγίου Ανδρέας, σε αυτή mm -hmm. την περιοχή. Υπήρχε και ένα γήπεδο εκεί που έκαναν διάφορα αθλήματα οι mm -hmm. Άγγλοι, αλλά τα γήπεδα τένις τελικά. Πέρα από την έρευνα που τα δείχνει ακριβώς που βρίσκονται, υπάρχουν σε χάρτη... Του Αγγλικού στρατού κατά την περίοδο που ήταν στην Κρήτη. Ενδιαφέρον. Αλλά το έκαναν οι Εγγλέζοι για να παίζουν αυτοί. Οι στρατιώτε του, αυτοί που ενδιαφερόταν, τα στελέχη, έτσι το δεν είναι. Το έκαναν αυτοί. Αλλά. Εκεί τώρα. Προφανώ κάποιοι κόλλησαν δική μα. Εκεί έρχεται. Ποιο έπαιζε, νομίζετε, τέννη σε αυτά τα γήπεδα. Ποιο θα μπορούσε να παίξει τέννη πασίγνωστο. Ε, πασίγνωστος εκείνη την εποχή ασύγνωστο εκείνη την εποχή. Και Βαμπάστε να, ξέρετε, ε, εν, ενώ είναι δύσκολο, είναι δύσκολο να σκεφτεί κανεί πώ μπορεί αυτό ο άνθρωπο να, να ήταν δημοφιλή. Για εκείνη την εποχή ήταν δημοφιλή, γιατί ουσιαστικά η παρουσία του και η ύπαρξή του θύμιζε ότι έχουμε φύγει από την τουρκοκρατία και είμαστε στην αυτόνομη πολιτεία. Μήνο ήταν το όνομά του. Όχι. Ήταν ο πρίγκιπα Γεώργιο. Α, ο Πρίγκιπας Α, εγώ πήγα σε κριτικό. Ε, ε ο πρίγκιπα θα... λοιπόν, Υπάρχει μία η πρώτη ζωντανή περιγραφή του γηπέδου και των ανθρώπων που παίζει και τα ρούχα που φόραγαν από ποιον. Από τον Μανώλη Δερμιτζάκη στο βιβλίο, θυμόμαι με το μεγάλο ναι, άστρο, ναι, ναι, ναι. το οποίο πραγματικά περιγράφει τον πρίγκιπα, γιατί του είπαν: Πάμε να δούμε τον πρίγκιπα που παίζει τέννη. Ναι. Αυτό λοιπόν πήγε στο γήπεδο και δεν έβλεπε τον πρίγκιπα. Λέει: Μα πού είναι ο πρίγκιπα, του λένε οι άλλοι: Να τον δεν τον βλέπει. Λέει, μα δεν είναι αυτός ο πρίγκιπας που είχε φανταστεί ναι. ο μικρός πιτσιρικάς. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να πιάσει την Κρήτη με τη μία του χέρα. Αυτό λοιπόν... Τον έβλεπε εκεί, λίγο. Ακριβώς. <χω> τον έβλεπε ως <χω> ένα κοινόθνητο <χω> ενώ στη φαντασία <χω> του είχε... Ναι, ναι, ναι. Ήταν αλλιώς. Άρα φαντάζομαι σιγά σιγά κόλλησαν και κάποιοι... Δεν νομίζω κρίτηση. σιγά σιγά να κόλλησαν. Δεν υπήρχε συνέχεια σε αυτό. Γιατί ουσιαστικά... Το σιγά σιγά δεν το λέω το 2798, φαντάζομαι... Νομίζω Α. ότι η μεγάλη φουρνιά των ανθρώπων που έπαιξαν τέννις ήταν κάποιοι που σπούδασαν. Εξωτερικό. στο εξωτερικό. μετά το 22, το 25 περίπου, κάπου εκεί στο εξωτερικό και γυρνώντας στην, στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, δημιούργησε ένα γήπεδο στην περιοχή της Θερίσου. Αυτό το βρίσκω επίσης σε δημοσίευμα το 1928. Περιοχή που θερήσου, η οποία. Η οποία... Να πούμε για εκείνη την περίοδο πρέπει να είναι άκτιστη τελείω. Ε, έτσι, δηλαδή από τι εικόνε που έχω δει, γιατί έξω από τη Χανιόπορτα ήταν μόνο χωράφια. Ακριβώ. Είχε και το νεκροταφείο, νομίζω εκεί. Mm -hmm. Δηλαδή, ε, άρα το, τα δεδομένα τη εποχή πολύ έξω από την πόλη. Ακριβώ. Πολύ έξω από την πόλη και ουσιαστικά ήταν οι Περδικογιάννηδε, ο Κουκινάκη και ο Παντελάκη. Αυτοί φαίνονται ω οι πρώτοι που έπαιζαν τέννη. Μάλιστα, υπάρχει και δημοσίευμα που καλούν ε, μάλλον το δημοσίευμα της Ανόρθωσης μιλάει για αγώνα που θα γίνει στην περιοχή της θερισου mm -hmm. Τι γίνεται όμως το 1928. Υπάρχει η εταιρεία η Μακαλπάιν η Βρετανική, η οποία φτιάχνει το λιμάνι. Είχε <Κι> στελέχη εδώ. Ο εργοταξιάρχης, ο υπεύθυνο μηχανικός κατασκευής του λιμανιού είναι ο Γεώργιος βοηλας mm -hmm. Ο Γεώργιος Βοήλας προφανώς όταν είδε αυτή την κοινότητα, επειδή και ο ίδιος ε, έπαιζε πάρα πολύ καλό τέννη, ήταν πάντα στους τους πρώτους, κατασκεύασε το πρώτο γήπεδο το 1928 και γιατί ξέρουμε ότι το κατασκεύασε. Αυτή η έρευνα έγινε το 2018 όταν είχαμε να γιορτάζουμε τα 90 χρόνια του, του ομίλου, στο οποίο πραγματικά ε, ψάχναμε στοιχεία για το πού μπορεί γιατί 1928 και όχι κάτι άλλο. Και ουσιαστικά πάντα, το ξέρετε πολύ καλά και τα αρχεία των εφημερίδων είναι πραγματικά, η έρευνα έγινε στη Δικελέα Βιβλιοθήκη, όπου πραγματικά όταν πήγα ρώτησα «Έχετε εφημερίδες του 1928» λέει «Τι εφημερίδες θέλετε» λέω «Εφημερίδες της πόλης». Λέει «Έχουμε, υπάρχει ανόρθωση». Αθλητικά είχαν, λέει, «Δεν μπορούμε να ξέρουμε». Μελετώντας τον τόμο βρίσκω 9 Ιουνίου του 1928 την αναγγελία της ιδρύσεως ενός ομίλου αντισφαιρήσεως και μάλιστα ο συντάξης εφημερίδας λέει δηλαδή, πραγματικά λείπει αυτό το σπορ από το Ηράκλειο και πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση. Τότε γίνονται και τα πρώτα γήπεδα εκεί που είναι τώρα, δηλαδή στο, στο, στο γνωστό σημείο του, του Προμαχώνα, από κάτω. Αυτό μέχρι Μέχρι κάποια στιγμή το υποθέταμε. Ναι. Αποδεικνύεται όμω πάλι με δημοσίευμα εφημερίδα που αυτό είστε η πρώτη εκπομπή και επειδή πραγματικά ε, θεωρώ ότι η, η, το λειτουργήμα που, που γίνεται εδώ είναι εξαιρετικό, το λέω για πρώτη φορά. Βρίσκουμε τον Οκτώβριο του 2028 περιγραφή αναμετρήσεως σε αυτό το χώρο, ο οποίο τότε λεγόταν και αυτό Βίγλα, η Βίγλα ουσιαστικά ήταν η Βίγλα του Βιτούρη, που είναι η σημερινή Βίγλα, ήταν η Βίγλα των 7 Μπαλτάδων, που είναι η περιοχή που είναι σήμερα το τέννη. Τον Οκτώβριο λοιπόν του 1928, με το ψευδόνυμο Πύργο, υπάρχει περιγραφή αγώνα Τένοι στην ελευθέρα σκέψη. Άρα, μιλάμε για σχεδόν 100 χρόνια στο ίδιο σημείο. Είναι περίεργο βέβαια το ότι αλλού είπατε ότι το ξεκίνησαν οι Άγγλοι, αλλού φτιάξαν κάποια γη πεδαστέ και μετά πήγαν εκεί, πιθανώ ω το καλύτερο για να είναι πιο κοντά. Υποψιάζομαι τώρα στη, στην πόλη που ήταν και ένα. Όχι, Όχι, όχι. όχι. δεν είναι νομώ. αυτό. Έχει, έχει ακόμα ένα σημαντικό. Για πείτε μου. Έχει ακόμα ένα σημαντικό. Σα έβαλε σε μπελάδε αυτό, θέλω να σα πω. Αφού. Ε, όχι, νομίζω ότι είναι εμβληματικό το σημείο και θα σα εξηγήσω γιατί. Καλά, και εγώ το πιστεύω. Ε, τώρα κάνω το συνήγορο. Ε, ενδιάμεσα εγώ. αυτή την περίοδο, δεν, δεν έχω ακόμα τα πλήρη στοιχεία, τα διερευνώ με τον αρχαιολόγο τον κύριο Τζοράκη. Υπάρχει το γήπεδο στην Βίλα Αριάδνη, στην Κνωσό. Αυτό με ρώτησε τώρα μια Κροάτρια Που στην έπαιζε γνώσο. ο Πετλέντερ, ουσιαστικά ναι. συνδέεται με αυτό και πρέπει να είναι αυτή την περίοδο, το 20 με 20 με 30 εκεί μέσα Ήταν ότι είναι... έπαιζε νωρίτερα και ο Έβανς ε, <laughs> <από> το... <laughs> <Καλά, laughs> Αυτό ήταν είναι, είναι μια δικιά του έρευνα από μόνοι Ήταν πιο μεγάλο. Άρα υπήρχε λοιπόν και στη Γνωσό για να απαντήσουμε Ακριβώς, στη, στη Φίλια Κροάτρια βεβαίως, α, α, Στη Γνωσό το οποίο ε, προφανώ ήταν για τι δικέ του ανάγκε, που είπατε. Δηλαδή των αρχαιολόγων, και των... δεν θα ήταν προσβάσιμο εύκολα. Ενδεχομένω, αν κάποιο Μα... έπαιζε τέννη, θα τον καλούσαν ε, Εντάξει, απλώ και... θέλω να πω ότι για εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ μακριά. Το πιο σημαντικό όμω για εκείνη την εποχή ναι. δεν είναι πω έπαιζαν τέννη. Αυτό πραγματικά που ήταν μια αποκάλυψη για μένα ήταν ότι η μισή από αυτού που έπαιζαν τέννη ήταν γυναίκε. Α... Μπορείτε να το φανταστείτε 1928 Αυτό. με 1940. Γιατί, να επισημάνουμε εδώ. Αυτό είναι ένα εκπληκτικό στοιχείο να σα ρωτήσω. Γιατί έπαιζαν, δεν ήξερα το μισή, αλλά ήξερα ότι παίζανε πολλέ γυναίκε. Πολλέ γυναίκε και γυναίκε με, με πραγματικά σημαντική συμμετοχή στην κοινωνική ζωή τη πόλη. Ε, εξαιρετικά ονόματα ε, που πραγματικά και αυτά θα κοσμήσουν ε, την ιστορία εγώ και το βιβλίο που πρέπει να βγει για τα 100 πρέπει χρόνια πρέπει να βγει οπωσδήποτε ναι, ε, ε, διάβαζα μια ιστορία με την έχει διηγηθεί και ο ο, ο, ο Μανώλης Βασιλάκης ο πρώην αντίδευμα να θυμάστε mm -hmm. επί χρόνια η μητέρα του Επιζετένης και, και έλεγε την ιστορία ότι το 1940 κέρδισε ένα τουρνουά κάτι, κάτι κέρδισε και επειδή ξέσπασε ο πόλεμο, την με επόμενη. Και... Δεν γράφτηκε ποτέ. <laughs> και το είχε λέει παράπονο. Ότι... Γιατί γράφανε οι ότι Το... Ο, α... ο αγώνας αγώνα ήταν την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 1940. Ναι. Και έπαιζε, ήταν το Παγκρίτιο Πρωτάθλημα, ήταν η τελευταία μέρα και έπαιζε η μητέρα του, του αγαπητού του Μανώλη του Βασιλάκη του Αντιδημάρχου που έχει την καλημέρα μου. με μια κοπέλα από τα Χανιά Κάποια στιγμή η Βασιλάκη χτύπησε και ακριβώς απέναντι υπήρχε μια κλινική. Ρώτησαν λοιπόν τη Χανιώτσα, μπορούμε γιατί ξέρετε, από ναι. Τένις, ναι, ναι. ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μπορεί να εγκαταλείψει τον αγώνα. Ναι. Η μητέρα του το Βασιλάκη πήγε απέναντι στην κλινική, της ε, περιποιήθηκαν το τραύμα, επέστρεψε και κέρδισε τον αγώνα. Μεγάλη, το μεγάλο παράπονο ναι, αν θέλετε. Ηταν ναι, ότι την επόμενη μέρα δεν κυκλοφόρησαν εφημερίδε. Αλλά επειδή ίσω γι' αυτό έμεινε στην ιστορία. Και και... Ξέσπασε ο πόλεμο και δεν γράφτηκε ποτέ ότι είχε κυκλοφορήσει. Με φοβερό την παραμονή ναι. τη 28η Οκτωβρίου ναι, να γίνονται αγώνε τέννη στην Δουκοσμοφόρα. Και για να το κλείσουμε αυτό, εξακολουθεί και στην Κρήτη, νομίζω ότι και σε ένα μεγάλο μέρο του, 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 του δυτικού κόσμου και όχι μόνο. Να, να, θεωρεί ότι το τένις είναι ένα πολύ ελιτίστικο. Αυτό είναι το οποίο είναι μόνο οι πλούσιοι. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί, γιατί το λέω με την έννοια ότι δεν είναι κάτι, ας πούμε, μερικοί μπερδεύονται, για παράδειγμα, στο γκολφ, επειδή mm -hmm. θέλει τον εξοπλισμό, θέλει και πολλά άλλα και περισσότερο χρόνο και λέει είναι για, για λίγους και πλουσίους. Το τένις πώς νομίζετε ότι προέγγιψε να είναι, γιατί δεν είναι κάτι τρομερό. Δηλαδή μια ρακέτα είναι, ενώ τα, έτσι κι αλλιώ, ό,τι και να κάνει παππού και θα θέ, ε, ρούχα θα θες θέ. Δηλαδή, και μπα να παίξει και ποδόσφαιρο να παίξει. Πώ προέκυψε να είναι, να θεωρείτε, το, το παιχνίδι των πλουσίων τη ελίτ, να το πω έτσι. Πιθανότατα υπήρχαν πολύ λίγα γήπεδα. Δεν ήταν εύκολο να έχει κανεί πολλά γήπεδα τένο. Ενώ ποδόσφαιρο μπορεί να μαζευτούν τα παιδιά στην αλάνα και να. Μα σε... δεν είναι και το τένι. Τελικά, δηλαδή, άμα το σκεφτούμε τώρα, μην βλέπουμε τώρα mm -hmm. πώ mm -hmm. έχει εξελιχθεί. Mm -hmm. αλλά... Σε ένα χωμάτινο, που ήταν χωμάτινα, δεν ήταν παλιά τα ίδια πέρα. Ε, uh -huh. Σε ένα χωμάτινο έστειλε σε ένα φιλέδι. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς είναι κάτι πιο δύσκολο, αλλά δεν είναι κάτι... Αυτό ε, πραγματικά ε, είναι... Έχει είναι... πολύ ενδιαφέρον να το σκεφτεί κάποιο. πώς πέρασε ότι είναι το, το παιχνίδι, ας πούμε, της Ελίτ. Σκέφτομαι μόνο ότι ακριβώ επειδή είπατε πώς ξεκίνησε το τέννη, Είχαν πάει κάποιοι ίσω στην Αγγλία και είχαν σπουδάσει. Mm -hmm. Είχαν πάει στη Γαλλία και mm -hmm. είχαν πάει στη Γερμανία. Mm -hmm. Και το είδαν και το φέραναν. Ήταν πολύ συγκεκριμένα τα παιδιά που σπουδάζανε. Για εκείνη την εποχή θα μπορούσα κι εγώ να έχω μια ερμηνεία. Ναι. Για, για μετά όμω, δηλαδή, όταν πια άρχισε ο αθλητισμό να μπαίνει στα τώρα σχολεία. Τώρα δεν υπάρχει, βέβαια. Τα... Τώρα, τώρα δεν τίθεται θέμα. Έτσι, αυτό. Τώρα και τώρα. έχουν βοηθήσει ενώ επιτυχίε των παιδιών και τέτοια. Χρειάζονται όμω περισσότερη βοήθεια. Ναι, ναι, ναι. Αλλά Νομίζω ότι. Ήταν έντονο πριν από μερικά χρόνια αυτό. Ότι α, τένις παίζουν οι, οι πλούσιοι ελίτ, πούμε. Ε, λογικά, ναι. Θα έλεγα ότι τον τελευταίο αιώνα όμω. Δηλαδή, ναι. τα τελευταία χρόνια ίσω ξεπεράστηκε ξεκάθαρα. Δηλαδή, μετά το 1980 ουσιαστικά νομίζω ότι άρχισε σιγά σιγά να μπαίνει, 80-90, να μπαίνει ότι μπορεί οποιοδήποτε είναι καλό και μάλιστα ενθάρρυναν οι όμιλοι τα παιδιά που βλέπαν ότι είχαν κάποιε δεξιότητε ξεχωριστέ να θέλουν να τα βάλουν στα γήπεδα, γιατί πραγματικά για ένα αγωνιστικό όμιλο, όπω είναι και το Ηράκλειο, όπω είναι ναι. και ο δικό μα, θέλουμε πραγματικά τι δεξιότητε των παιδιών να τις αναδεικνύουμε με όσο περισσότερο τρόπο γίνεται. Γιατί. Γιατί υπάρχει το χόμπι, υπάρχει το αγωνιστικό. Το τένις είναι για μια ζωή. Ξε, ξεκινάνε τα παιδάκια από πέντε χρονών, ναι, βέβαια, παίζουν είναι. μέχρι τα 105. Δεν σταματάει ποτέ και είναι πολύ εύκολο κύριε Βουδανίδη. Να παίξει τένις είναι πάρα πολύ εύκολο. Κλείνεις ένα γήπεδο και ένα τηλέφωνο να βρεις ένα συμπέκτη γιατί εδώ θα συνεχίσω αυτό που λέγαμε για το Ίτον και το Καζατζάκι. Το σε θεωρείται το τένις ομαδικό άθλημα. Ναι. Στα ατομικά έβαζε μόνο το τρέξιμο, το πίδημα και τα αγωνίσματα στίβου. Με πιο σκεπτικό, το οποίο πραγματικά, εσείς επειδή ξέρετε από τη ο συμπαίκτης, ο αντίπαλος είναι συμπαίκτης. Αν είναι καλός ο συμπαίκτης θα παίξει ωραίο αγώνα. Αν είναι Γκρινιάρη, αν είναι. Ναι, καλά, δεν μπορεί δε... να σε τελειώσει πριν αρχίσει. Εννοείται. Καταλαβαίνω το πνεύμα. Ε, ναι, η ομαδικότητα. Έτσι κι αλλιώ θα μπορούσε να πει κανένα οτιδήποτε έχει ένα αντίπαλο παύλα. Συμπέκτη, έτσι κι αλλιώ είναι, mm -hmm. θα μπορούσε να βάλει το, το ομαδικό πνεύμα έτσι κι αλλιώ. είναι. Έτσι. Ε, ναι. Ο... Με αυτή την έννοια βέβαια βάζει και άλλα αθλήματα μέσα, γιατί ε, είναι αυτό που έλεγε και με κάνει του Διακογιάννη ότι ε, αθλητισμό είναι ο στίβο και τα άλλα είναι παιχνίδια. Και. <laughs> Και αυτό έχει μια βάση, ναι, ξέρετε. Ναι. Ε, αλλά έτσι κι αλλιώ τα τελευταία χρόνια έχει ξεφύγει. Ε, νομίζω θετικά από την άποψη ότι ειδικά τώρα πάνε όλοι και έχουμε βέβαια και, και πάρα πολλού ομίλου και πάρα πολλά αγίπεδα. Εντάξει, mm -hmm. εσεί είστε 100 ετών και κάπω αντίστοιχα mm -hmm. και στα χανιά. Αλλά πλέον, α πούμε, μόνο στη, στην Κρήτη να μετρήσει κανένα στα γήπεδα. Mm -hmm. Αφήστε δε που νομίζω ότι κανένα ξενοδοχείο που ξέρω είναι αυτό δεν. Ξεκινάμε. Όχι, απλά υπάρχουν, υπάρχουν, πλέον σοβαρές επενδύσεις στο τένις και ειδικά στον νομό Ηρακλείου συμβαίνει κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρία ξενοδοχειακά συγκροτήματα που έχουν 20 γήπεδα το καθένα. Αυτό δεν υπάρχει σε άλλε περιοχέ στην Ελλάδα. Μόνο, ναι, σε, γιατί μόνο στην Αντάλεια το... στην στη, στη Τουρκία. Αναπτύσσουν υπάρχει. και τον τουριστικό αθλητισμό, δηλαδή. Ο οποίο κάνει... βέβαια ο... θα πρέπει να γίνει 12 μήνο. Ειδικά ο αθλητικό ναι. τουρισμό δεν μπορεί να μην είναι 12 μήνο. Καλά, η Κρήτη προσφέρεται πια. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, ε, στο κόλφ. Ε, ε, έρχονται οι Βορειοευρωπαίοι και βλέπουν τον Ιανουάριο τον γκολφ με ηλιοφάνεια και πολύ καλέ θερμοκρασίε και ψάχνουν του γκολφέρ. Και οι γκολφέρ δεν υπάρχουν γιατί πραγματικά δεν υπάρχουν επίση τσάρτερ οι οποίε να είναι ε, προσβάσιμε για το ευρύ κοινό. Αλλά μπορεί η Κρήτη, πραγματικά το πιστεύω, η Κύπρο το έχει καταλάβει. Η Κύπρο είδε την απέναντι πλευρά και προσπάθησε να έχει αθλητισμό για πάνω από Μάλλον για 12 μήνες το χρόνο αθλητικό τουρισμό. Μπορούμε να το κάνουμε και στην Κρήτη. Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα, στο, στο θέμα το οποίο ε, σας καίει και μας καίει και όλους, ε, κάποιοι διαφωνούν εδώ, ε, φίλοι. Ε, mm -hmm. Ας πούμε, από τη Ρόδα έχω ένα μήνυμα με ότι είναι η παιχνίδι ε, τη Ελίτ, γιατί, σου το διαβάσω ακριβώς, mm -hmm. των πλουσίων, γιατί αυτό έχει μια βάση. Όλα τα έξοδα τα επιβαρύνεται ο αθλητής Προχωρήσει η οικογένειά του, δεν είναι όπω το μαδικό που τα πληρώνει η ομάδα. Όντω. Δηλαδή, ένα ε, αθλητή για να μετακινηθεί να πάει να παίξει στα Χανιά ε, ή να παίξει στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να τα πληρώσει αυτό, ποτέ η ομάδα. Εγώ, α πούμε, πα παίζαγε στην ομάδα, μα τα πληρώνει η ομάδα για να μετακινηθούμε. Mm -hmm. α, αυτό βέβαια δεν είναι μόνο στο τένννη, θα το πω στο φίλο μα, είναι και στο κολύμπι. Στο κολύμπι ποτέ η ομάδα και δεν όλα, όλα, επιβαρύνεται αυτό. σε πολλά άλλα θύματα του σε ναι. ε, ξέρω όμω ότι μια ποδοσφαιρική ομάδα ή μια ομάδα μπάσκετ τα πληρώνει η ομάδα, έτσι δεν είναι. Τη μετακίνηση επειδή πραγματικά είναι, ε, είναι τελείω διαφορετικά τα πληρωνει η ομαδα ετσι ειναι Ένα παιδί 10 ετών θα παίξει αγώνε μπάσκετ μόνο στην Κρήτη. Ένα παιδάκι τέννη 10 ετών με δεξιότητε θα παίξει 20 τουρνουά το χρόνο. εκτός τα οποία τα 5-6 είναι στην Κρήτη, όλα τα άλλα είναι εκτό. Ναι, σωστό. Τα σωματεία. Θα πω στον αγαπητό φίλο και ευχαριστούμε που δίνει αυτή τη δυνατότητα, γιατί εδώ έρχεται το κομμάτι του ισοδύναμου και το πώ μπορεί οι μεταφορέ να είναι ναι. πιο προσιτέ για μα, πώ μπορεί η ίδια η Ομοσπονδία να βοηθήσει πραγματικά το άθλημα και τα, ναι. και τα παιδιά. Ε, είναι οι καλοί αθλητέ παίζουν πλέον από 12 ετών σε όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται ένας μη κερδοσκοπικό όμιλο. Ουσιαστικά εμεί τι το κάνουμε. έχετε όμω έσοδα. Έχω μέσοδα τα οποία πάνε και πληρώνουν του μισθού. Να Ο είστε μισθούς, σίγουρος ότι κανένα μη κερδοσκοπικό σωματείο στην Ελλάδα δεν έχει θετικό πρόσημο. Όταν έχει θετικό πρόσιμο, πρόσημο. Έχουν... Όταν έχει θετικό πρόσημο, να ξέρετε εάν υπάρχει, που δεν υπάρχει, αλλά στην Υποθετική περίπτωση ότι υπάρχει ένα περιθώριο θετικό, να ξέρετε, θα πάει ακριβώ αυτό που υποφύλω σε αγώνε παιδιών στο εξωτερικό. Θα επιδοτούνται δηλαδή παιδιά να πηγαίνουν να παίζουν αγώνε ε, για ναι. να αυξήσουν τι δεξιότητέ του. Ναι. Να εξηγήσω κι εγώ ότι, επειδή ξέρω τι γίνεται με του ομίλου, ότι αυτέ οι συνδρομέ που παίρνετε. Προφανώ έχουν να κάνουν με τις μισθού των προπονητών και των διοικητικών υπάλληλων. Ουσιαστικά είναι τα δίδακτρα για την εκπαίδευση την οποία παρέχουν οι προπονητέ. Ναι. Εμά, αν θέλει, η αγωνία μα είναι να έχουμε τους καλύτερου δασκάλους που μπορούμε να έχουμε για τα παιδιά. Γιατί εγώ επιμένω, το είχα πει και στον υπουργό τον κύριο Περακάκη, όταν είχε κατέβει κάτω, τα σωματεία είναι σχολιά. Αθλητική εκπαίδευση στην Ελλάδα παρέχουν τα σωματεία. Ένα παιδί. Ε, τα έξι του. Πάει στα σχολιά. Για τον υγιή νου του ασχολείται το σχολείο. Για το σώμα του ποιος ασχολείται. Τα σωματεία, οι θρητικοί χώροι κυρίως Σωστό κατά εμείς βάση. παίρνουμε τα παιδάκια Α. από 5-6 χρονών και στο τέννις και στο ναι. μπάσκετ και σε Για όλα. να μην χαθούμε στη μετάφραση. Θα μπορούσε τώρα, τώρα δεν ξέρω αν βέβαια είναι σωστό. Θα μπορούσε, θα, μπορούσε, θα, μπορούσε, θα, θα μπορούσε να είναι ξέρω εγώ, να γίνει μια επιλογή όπω είναι ο μύθο τη αφαίρεση. Πόσα παιδιά έχετε συνολικά, το πω έτσι τώρα, χοντρικά από την Ελλάδα. Στι πέντε σχολέ που έχουμε, στα πέντε αθλήματα είναι γύρω στα 700 παιδιά. 700. Ναι. 700. Είναι το μπάσκετ έχει περίπου 250 ναι, ναι. παιδιά, το Ωραία. 300. Ωραία. 300. Λοιπόν, εγώ λέω για το τέννη, α πούμε τώρα, προκειμένου. Mm -hmm. Είναι 300, ας πούμε. Το τέννη έχει περίπου 300 αθλητέ. Αυτοί δεν υπάρχουν μια δεκάδα, 20 αθλητών που ξεχωρίζουν. Εκ των πραγμάτων συμβαίνει αυτό. Βεβαίως. Που πάνε καλύτερα στα Βεβαίως, και, Βέβαια, νοάς, και εκεί δεν έπρεπε... και πρόσφατα πρέπει να επισημάνω ότι στο ε1 το προηγούμενο που έγινε στην Ελλάδα, τρία παιδιά δικά μας, ο μοναδικός σύλλογος στην Ελλάδα, είχαν τρεις πρώτες θέσεις στα μονά. Αυτό δεν, δεν το έχει κανεί άλλο όμιλο στην Ελλάδα. Αυτούς δεν πρέπει να του βοηθήσετε παραπάνω. Δηλαδή, γιατί τώρα πού να αντέξουν εκεί οι, οι γονεί. Προσπαθούμε, προσπαθούμε. Αλλά πραγματικά να ξέρετε, το κύριο μέλημά μας είναι εμείς να μπορούμε να δώσουμε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση αθλητική στα παιδιά και την αίσθηση ασφάλειας που πρέπει να έχει ο γονιός. Ένας γονιός που φέρνει το παιδί του και περνάει την πόρτα τη Δουκός Μποφόρ πρέπει να αισθάνεται ασφαλής ότι ο Όμιλος είναι σε καλά χέρια. Πραγματικά δεν υπάρχουν περιθώρια. Ε, ε, μια ερώτηση από μια φίλη του Ρέθινο. Λέει, ως μαμά πλήρωνα 60 ευρώ το μήνα στο τέννις, 30 για το μπάσκετ. Ίσως, ίσως αυτό Δηλαδή, ε, ό,τι είναι πιο... Αυτό είναι για κατηγορίες χόμπι. Αυτές ε, είναι δηλαδή για δύο ώρες την εβδομάδα. Ε, το μπάσκετ πραγματικά, επειδή ένας δάσκαλος στο μπάσκετ κάνει συγχρόνως 15 παιδιά. 15 με 20. Ένας δάσκαλος του τέννις δεν μπορεί να κάνει πάνω από 6 παιδιά στο γήπεδο. Και πολλά είναι, λόγω, άμα είναι το επίπεδο... Όταν είναι το επίπεδο αγωνιστικό είναι πολύ λιγότερο. Ναι. Αλλά το αγωνιστικό έχει και άλλες άλλα πραγματικά ναι. οικονομικά δεδομένα. Ε, ισχύει αυτό που Τα ομαδικά αθλήματα είναι πάντα τα, τα δίδακτρα, τα λέω εγώ πραγματικά, είναι πιο... Ναι. Ωραία, επειδή αυτό καταλαβαίνω ότι μπορεί να μας πάρει ώρες να συζητάμε γι' αυτό. Όχι, Για... έχω αφήσει όμως αναπάντητο γιατί στη Δουκός Μποφόρ και γιατί ναι. στον Προμαχώνα Σαμπιονάρα. Ναι, πείτε μου. Πείτε Εδώ πείτε. υπάρχει ένα τεράστιο όνομα, Ιωάννη Τζοβενής. Μάλιστα. Οτιδήποτε αθλητικό υπάρχει, από το 1930 και πίσω στο Ηράκλειο έχει την υπογραφή του Ιωάννη Τζοβενή, διευθυντή στο σχολείο Κοραή, διευθυντή στην εμπορική σχολή, πρόεδρο των γυμναστικών οργανώσεων Ηρακλείου. Την περίοδο που εξετάζουμε υπάρχουν δύο σημαντικέ αθλητικέ δομέ στο Ηράκλειο. Ο όμιλο φιλάθλων και οι γυμναστικέ οργανώσει. Ο όμιλο φιλάθλων είναι ο μετέπειτα όφη, οι γυμναστικέ οργανώσει ο ο Τζοβενής λοιπόν μόλις κατάλαβε ότι υπάρχει η δυνατότητα να γίνει σύλλογος τένις στο Ηράκλειο, καλεί αμέσως... Ο Τζοβενής ήταν και πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου ε, ή, μιλάμε ε, για άλλο πρόσωπο. Ε, δεν νομίζω να ήταν γιατί αυτός ήταν καθηγητής, ήταν εκπαιδευτικός. Α, γιατί υπήρχε και Τζοβενής όμως ήταν δικηγόρος. Να, Αλλά τόσο... είναι μια πολύ μεγάλη μορφή που πρέπει ναι. κάποια στιγμή να δει ναι, την ναι, αναγνώριση... Ναι. Ο Τζοβενή, ναι. λοιπόν κατάλαβε αμέσως τι γίνεται και μετά το δημοσίευμα που σας είπα στις 9 Ιουνίου του 28 υπάρχει ένα καινούριο δημοσίευμα στις 12 Ιουνίου του 28 που λέει ότι με χαρά μάθαμε ότι ο σύλλογο τέννις που θα δημιουργηθεί θα είναι στη μεγάλη οικογένεια των γυμναστικών οργανώσεων ως ανεξάρτητο τμήμα. Ο Τζοβενής λοιπόν τι έγινε, διεκδίκησε το χώρο δίπλα στην εμπορική σχολή, από τότε την αεράμινα, κάπως έτσι ήταν, στο Υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων πρέπει να, να ανήκαν οι προμαχώνες, γιατί ουσιαστικά ήταν τα πιο ψηλά σημεία της πόλης mm -hmm. με επιτελικό ρόλο. Το διεκδίκησε, το κέρδισε, η νομαρχία ζήτησε να γυμνάζονται σε αυτό και γι' αυτό σας λέω, εκεί πήγα από τη Βίγλα, mm -hmm. που έλεγε «στη Βίγλα» και, ε, για, με, για, μερικό διάστημα μπερδεύτηκα. καλεμα η Βίγλα είναι πάνω. Είναι στον ναι. Προμαχώνα Βιτούρη, δεν είναι ναι. εκεί. Βίγλα όμω ήταν εκεί. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα. Μάλιστα, η πρώτη ουσιαστικά εμφάνιση ότι ο χώρο αυτό δίνεται στι γυμναστικέ οργανώσει ήταν το 27 από ένα διάταμο του Υπουργείου Εσωτερικών του Κουντουριώτη τότε. Αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι το ζητάει και τελικά παραχωρείται ο χώρο δίπλα στην εμπορική Στι γυμναστικέ οργανώσει για να γίνουν τα γήπεδα τέννη. Και εκεί έρχεται ο Βοήλα και φτιάχνει το πρώτο γήπεδο τέννη. Ο προμαχώνα έτσι είναι αυτό που λέμε το υψηλό σημείο. Ακριβώ. Τα τέννη γίνονται από κάτω. Όχι. Τα το πρώτα γίνανε πάνω. Το πρώτο γήπεδο τέννη που κατασκευάστηκε, που υπάρχει ω τεκμήριο. Φωτογραφ... Ναι. Και ποια φωτογραφία είναι το... το μέγιστο τεκμήριο, Είναι αυτή που προσπαθώντα κάποιο να τραβήξει το προάστιο τη χρυσοπηγή απέναντι. Ναι, ναι. Παίρνει μπροστά σε πρώτο πλάνο το γήπεδο τέννη το 1900. Άρα είναι πάνω λοιπόν το πρώτο γήπεδο. Το, το, το σημερινό τώρα... γήπεδο μπάσκετ είναι το πρώτο γήπεδο τέννη του ομίλου τη Φερήσεω. Υπάρχει ένα δεύτερο γήπεδο τέννη που κατασκευάζεται σε ένα κλειστό τμήμα του Προμαχώνα που είναι στην ανατολική του πλευρά. Είναι εκεί που θα γίνει τώρα το έργο αποκατάσταση του Ορεκιών, ουσιαστικά mm. είναι το καμπύλο τμήμα mm. του Προμαχώνα Σαμπιονάρα, το οποίο πραγματικά μέχρι το 1978 εξυπηρέτησε επίσης αγώνες τένις. Άρα μέχρι το 1978 τα τένις στο, στην περιοχή της Ζουκός Μποφόρ είναι αυτό που είναι σήμερα το γήπεδο μπάσκετ και ένα στην ακριβώς απέναντι πλευρά του Προμαχώνα, το οποίο είναι κλειστό, γιατί ουσιαστικά εκεί θα πρέπει να γίνουν τα έργα. Μισό λεπτό. Δηλαδή το γήπεδο του Μπάσκετ το σημερινό που είναι του Ηρακλείου είναι μετά το 78. Είχα... Όχι. Είχα την αίσθηση ότι είναι παλιότερο. Το 28 είναι. Ω γήπεδο μπάσκετ. Ναι, τώρα... το μπάσκετ να, να, να κάνουμε γιατί Με εδώ δεξά. υπάρχει ένα κενό. Ναι. Το τμήμα μπάσκετ του Ηράκλειου ιδρύεται το 1968. Οκ. Okay. Ναι οι αγώνες γίνονται εκεί πρώτα σε χώμα. Είναι στο χωμάτινο γήπεδο του τένις με τον ασβέστη και τις διαγραμμίσεις παίζονταν και τένις και μπάσκετ. Κάποια στιγμή αποφασίζεται να αντικατασταθεί το χώμα με τσιμέντο γιατί, γιατί με χώμα δεν μπορούσαν να παίξουν μπάσκετ το χειμώνα. Γίνεται τσιμέντο γύρω στο 1970. Υπάρχουν αυτέ οι συζητήσει, πολύ μεγάλε συζητήσει για το αν πρέπει να γίνει τσιμέντο ή ναι. αν πρέπει να γίνει σκληρό ή να παραμείνει χώμα. Και ουσιαστικά το 1900, μέχρι το 1978 ουσιαστικά εξυπηρετείται σε αυτό το γήπεδο που υπάρχει τώρα του μπάσκετ και το τέννη και το μπάσκετ. Τέννη okay. παίζεται και στο άλλο τμήμα. Okay, και καλά. το 1978 δημιουργείται το πρώτο γήπεδο επί τη Ανατολική Τάφρου κάτω. κάτω. Τα πρώτα δύο τώρα γήπεδα. Τώρα ξεκαθαρίσαμε λοιπόν. Άρα, ναι, άρα ήταν λίγο παλιού του, γιατί το θυμάμαι, επειδή τον πρώτο χρόνο έκανα και εγώ στην εμπορική στα πρότυπα, υπήρχε το γήπεδο εκεί. Οπότε το ξεκαθαρίσαμε. Αυτά τα λοιπόν τα γήπεδα, γιατί τώρα πρέπει να το τρέξω εγώ, έχει περάσει η ώρα και δεν το καταλάβαμε. <χει> ε, αυτά τα γήπεδα είναι που δημιουργούν πρόβλημα στου αρχαιολόγου. Οι αρχαιολόγοι <χει> θεωρούν ότι επιβαρύνουν συν εγκαταστάσει πάνω και έχουμε φτάσει τώρα στο σύνολο. Όχι, σημείο. δεν επιβαρύνουν εννοήτε, ε, με τη χρήση, επιβαρύνουν οπτικά. Καλά, εγώ λέω ότι επιβαρύνουν όλε οι χρήσει πάνω στα τείχη. Γιατί προστα... Όχι για τη στατικότητα των τείχων. Ναι. Τα, τα τείχη είναι εκεί 400 Εντάξει. χρόνια okay. και το στατικό του κομμάτι Εντάξει. όταν συντηρείται εγώ, σωστά. Εγώ δέχομαι, δέχομαι τι αντιρρήσει. Το ίδιο έγινε και στο Μαρτινέγκο. Οι, οι αναφορέ που γίνανε και έτσι. Το θέμα είναι ότι τώρα έχει, έχει συμφωνηθεί. Μην μπούμε σε άλλε λεπτομέρειε. Ότι όπου υπάρχει μια αθλητική εγκατάσταση, φυσικά με σεβασμό και στο μνημείο και έτσι δίνει ζωή. Αυτό είναι νομίζω ξεκάθαρο. Πρέπει να έχουν πιστεί και οι αρχαιολόγοι πια λογικά. Ξεκάθαρα, χάρτη τη Βενετία, οποιοδήποτε μνημείο εξυπηρετεί την, τη διαιώνισή του και τη συντήρησή του κατάλληλη χρήση. Ναι. Εγώ πραγματικά δεν ξέρω και εσεί το βλέπετε. Τα τείχη Α. έχουν πάρα πολλέ χρήσει. Οι κατάλληλε χρήσει, αν θέλετε, είναι πολιτισμού. Κατσατζάκι, θέατρο Χατζηδάκι, θερινό σχήμα τώρα. Και, και αθλητικέ χρήσει. Ναι. Οι οποίε είναι οι μόνες που κρατάνε φωτεινό το μνημείο όταν κλείσουν τα φώτα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ε, αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουν συμφωνηθεί κάποια πράγματα. Σωστά. Σωστά. Ε, εάν θυμάμαι καλά, υπήρξε ένα σχεδιασμό για τη μετακίνηση των γηπέδων. Σωστά. Δηλαδή να μην, να το πω έτσι τρόπον, την από κάτω, να μην ακουμπάνε στο μνημείο. Νομίζω <χω> ήταν <χω> Πόσα μέτρα παραπάνω έπρεπε να φύγουνε. Ουσιαστικά μετά από ένα σχέδιο, μετά από διαβουλεύσεις με την αρχαιολογική υπηρεσία έχουμε κάποιες συνταγενείς, ε, 15 μέτρα περίπου τα, τα πρώτα και 10 και μισό <φου> μέτρα. Συν η σκάλα, σύν, κάποια τέτοια πράγματα. Έτσι η σκάλα είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Η σκάλα ουσιαστικά υπήρχε σε, ως θέμα από την αρχαιολογική υπηρεσία γιατί ουσιαστικά η αρχαιολογική υπηρεσία... Δεν, δεν έχει αντίρρηση κάνει. Η αρχαιολογική υπηρεσία είναι εκεί να, να τηρεί τον αρχαιολογικό νόμο. Ναι. Απλά τα θέματα. Δεν είναι μόνο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Υπάρχει ιστορία, υπάρχει αρχαιολογία, υπάρχει αρχιτεκτονική και υπάρχει και κοινωνία. Αυτά όλα τα θέματα πρέπει να τα βάλει κανείς. Έρχεται λοιπόν προς τιμήν του. Τον Μάρτιο που ήταν Υπουργό Πολιτισμού εδώ η Μελίνα Μενδώνη. Ο Δήμαρχο, με τον οποίο χθε είχαμε μία συνάντηση για να δούμε. Για αυτό το θέμα. Και για αυτό το θέμα. Ναι. Και για αυτό το θέμα και του προστίμου, το οποίο δεν είπαμε, αλλά ναι. αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Έρχεται ο Δήμαρχο Καλοκαιρινό να πει μία πραγματικά ιστορική φράση, η οποία πραγματικά θα, θα μείνει, ότι δεν μπορεί να φέρνουμε σε αντιπαράθεση την ιστορία με την αρχαιολογία. Ναι. Η ιστορική πορεία του τένις είναι και πρέπει να παραμείνει απόλυτα σεβαστή, συγχρόνως με την αρχαιολογική δομή του μνημείου. Αυτή τη στιγμή η εικόνα δεν είναι αυτή που θέλουμε ούτε εμείς, ούτε η αρχαιολογική υπηρεσία, ούτε η αυτοδιοίκηση. Πρέπει να γίνουν σοβαρές παρεμβάσεις. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται καμία παρέμβαση γιατί γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει η νομιμοποίηση, αυτό που, λέτε, που λέγατε πριν. Ουσιαστικά, εμείς πρέπει ξεκάθαρα, και φαίνεται πλέον ξεκάθαρα, γιατί είναι και ε, απόλυτη επιλογή του Υπουργείου Πολιτισμού, ότι μπορούν να συνεπάρξουν το μνημείο με τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Γιατί όμως να, να πρέπει να γίνει η νομοποίηση, πρέπει να γίνει το ένα πρέπει να γίνει το άλλο. Αυτή η συζήτηση είναι τώρα σχεδόν τρία χρόνια. Είναι Μπορεί. από το 2016. Καλά, ε, από παλιά είναι, αλλά λέω. Όχι, όχι, το 2016 τι έγινε, έγινε το master plan των τυχών. που ναι. λέει ο Δήμο Ηρακλείου ότι εγώ θεωρώ ότι οι ακαδημίε και τα σχολιά, τα αθλητικά, δηλαδή το Ηράκλειο, ο Εργοτέλης και ο Όφη, να παραμείνουν στα τείχη, εφόσον βέβαια γίνουν κάποιε εγκαταστάσει πραγματικά. Και έρχεται με γνωμοδότηση η αρχαιολογική υπηρεσία και λέει άμεση απομάκρυνση ναι, ναι, και ναι, των θυμάμαι, τριών Το συλλόγων. θυμάμαι αυτό, αλλά τότε λέω, ξεκινάει. Το, το, το σκληρό brand ήταν τα τρία-τέσσερα τελευταία χρόνια, όπου στο τέλο αποφασίστηκε ότι πρέπει να γίνουν οι παρεμβάσει και έτσι. Πού κολλάμε τώρα, αυτή τη στιγμή, Δεν κολλάμε. Πού δεν κολλάμε. Θα κολλάμε, αφού δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί Γιατί το 2020 δημοπρατήθηκε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία έργα. Ναι. Το ένα έργο, τα δύο έργα του Υπουργείου Πολιτισμού για τη στερέωση των τυχών, από τον Όμιλο μέχρι το Μουσείο, το ευθύνηγραμμα που λέμε, το οποίο δημοπρατήθηκε το 20 ανάδοχο. Έχουμε το 24. Ή άρα με τη δική μου λογική κολλάμε. Τώρα εσείς εννοείτε την, Όχι, ελληνική, ελληνική πραγματικότητα. Έχουμε ανάδοχο πλέον, ναι, γιατί <laughs> ουσιαστικά... Ε, εντάξει, κολλάμε όμως. Γιατί... Αυτή τη στιγμή έχουμε ανάδοχο. Και δημοπρατείται, και είναι πολύ σημαντικό που κάνουμε σήμερα την κουβέντα, την Παρασκευή, μεθαύριο, στι 25, επαναδημοπρατείται, γιατί και αυτό δημοπρατήθηκε το 20, επαναδημοπρατείται η στερέωση του ορεκιώνε, του τμήματος που λέμε, του προμαχώνα, του καμπύλου τμήματος της Αμπιονάρα. Άρα, ενδέχεται, ε, θεωρώ πολύ πιθανό, μέσα στο Νοέμβριο να έχουμε ανάδοχο και εκεί. Το πρόβλημα πού είναι, Πώ θα γίνουν τα έργα αυτά, αφού δεν έχουν μετακινηθεί τα γήπεδα τα οποία ακόμα δεν έχουν δημοπρατηθεί. Ε, άρα κολλάει. Καλά το όχι, πατά. δεν κολλάει, γιατί τα έργα το έχουμε πει. Λέξτα. Το έχουμε. Όχι, όχι, δεν κολλάει, κύριε Ποδανίδη. Το Ηράκλειο δεν πρόκειται. Το έχω δηλώσει την Υπουργό, το έχω δηλώσει. Παρουσία Δημάρχου και περιφερειάρχη ότι το Ηράκλειο δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να καθυστερήσει τα έργα στερέωση ούτε για μισή ώρα. Θα έρθει όταν έρθει ο ανάδοχο, θα πάρει τη στήριξη τη, τη συνεργασία που χρειάζεται και θα την έχει. Δηλαδή για, για να μετακινηθούν τα έργα, να διαγωνισμό. Βέβαια. Είναι ένα, είναι, είναι ένα έργο που είχε η προηγούμενη αθλητική διοίκηση της Ελλάδος, ο Λευτέρης Αυγενάκης, το οποίο πραγματικά για κάποια χρόνια το παλεύαμε. Το οποίο τώρα... Τι, τι, τι μπέρδεμα έγινε εκεί. Το Υπουργείο Αθλητισμού ήταν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Κούμποσε τώρα στο Υπουργείο Παιδείας. Άρα πρέπει τα χρήματα να ξεκουμπώσουν από το Υπουργείο Πολιτισμού που ανήκει το Υπουργείο Πολιτισμού και να κουμπώσουν στο Υπουργείο Παιδείας η οποία όμως τώρα γίνεται αυτή η διαδικασία και να κουμπώσουν ερώτησε στο Υπουργείο Παιδείας αφελούς, οποίο... Ερώτηση αφελούς, γιατί δεν έγινε μία εργολαβία όλο αυτό Γιατί, γιατί ουσιαστικά οι, οι μελέτε είναι τελείως διαφορετικέ. Η κάθε εργολαβία πρέπει <σχελίως> να βασίζεται σε μελέτη, σε εγκρίσει, <σχελίως> σε χρήματα και <εξαλίως. σχελίως> Δεν μπορούσαν να μπουν. Δεν είχα, θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί ίσω από τη δεκαετία. Εντάξει. Γιατί Εντάξει. Η μελέτη έγινε το 2009, για να ξέρετε. Το 2009, δεν υπήρχε περίπτωση να σκεφτεί ποτέ το Υπουργείο Πολιτισμού ότι με ενδιαφέρει το τέννη και το κρατάω. Όχι, όχι. Μα αγνοούσαν πλήρω. Δεν υπήρχαμε. Το ξέρω. Άλλο λέω. Δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω αυτό το πρόβλημα τη της, της προχειρότητα. Δηλαδή, γιατί σε ολόκληρο ΒΟΑΚ που θα γίνει τουλάχιστον το μισό έργο, θα το πάρει μια εταιρεία και έχει. Χίλιε μελέτε, πράγματα να κάνει, mm -hmm, mm, σύραγγε, κοιλαδογέφυρε, mm -hmm. ξεχωριστά έργα. αυτό. Ε, τώρα θα μπορούσε να πει αποκατάσταση του μνημείου και μετακίνηση γηπέδων. Ακριβώ. Εάν ήταν αυτά... η οδηγία στου μελετητέ ότι θα εντάξετε όλο το κομμάτι αυτό, δηλαδή θα προβλέψετε στη μελέτη στερέωσης να προπάρξει ω τμηματική προθεσμία ένα η μεταφορά των γηπέδων. Αυτό προφανώς δεν απασχόλησε ποτέ το Υπουργείο Πολιτισμού. Στενοχωριέμαι τώρα γιατί πέρσι ώρα δεν το κατάλαβα και φταίω εγώ ε, αλλά ήταν τόσο ενδιαφέροντα νομίζω αυτά που είπαμε ε, και, και δεν είπαμε πολλά πράγματα ε, ε, ρίξαμε καταρχήν κάποιες άλλες δραστηριότητες στο μήλο. Δηλαδή έχετε ένα από τα καλύτερα του στην Ελλάδα. ψάματα. Σαφέστατα. Ο Κωνσταντίνο είναι ένα εξαιρετικό δάσκαλο. Είναι ένα ε, τεχνικό διευθυντή, ο οποίο πραγματικά. Και ενώ γίνεται πολύ σπουδαία χρόνια τώρα. Γίνεται, δάσκαλος, γίνεται, κακένα, έτσι, πάντα γίνεται και... έχετε, έχετε πάρει και το του Σκούπο, έχετε πάρει και το επικοινωνικό. Και, εγώ ήθελα να σα ρωτήσω βέβαια πριν κλείσουμε να μα πει την εμπειρία σα εσεί μεταξύ Σκούπο και Πάντελ. Πάντα ήθελα να σα ρωτήσω. Πάντα, δεν είναι τη παρούση. Γιατί τέλειωσε ο χρόνο μα, <laughs> έχει τίποτα άλλο. <laughs> Αλλά τώρα πρέπει. Το μπάσκετ πραγματικά πρέπει να πούμε μία κουβέντα για τον μπάσκετ γιατί τα τελευταία Πέντε χρόνια παιδικά, εφηβικά, δηλαδή τα σχολιά μας. Ναι. Δηλαδή το γυμνάσιο το και το λύκειο είναι πρώτα στην Ελλάδα και μετέχουν πάντα, κερδίζουν όλη την περιφέρεια και μετέχουν πάντα στις τελικές βάσεις. Είναι ναι. εξαιρετική και η άνθρωποι Γι αυτό και είπα ότι οι έφοροι και οι γονεί. Οπότε ε, θα δεσμευτούμε. το πω διαφορετικά, θα δεσμευτούμε. Ε, όταν θα φτάσουμε και κοντά εκεί στι δημοπρατήσει, πότε είπαμε, 25. 25 θα γίνει μέσα στο Νοέμβριο, πιθανότατα. Το μεγάλο στίχημα, κύριε Μπουγκλανίδη, και αυτό είναι που επισήμανα χθε και στο Δήμαρχο. Πρέπει άμεσα, άμεσα να προχωρήσει η προγραμματική σύμβαση παραχώρηση των, των ενετικών διχών στο Ηράκλειο από το Υπουργείο Πολιτισμού, να κλείσει αυτό το πακέτο, για να μπορούμε εμεί μετά απευθεία να ζητήσουμε με το Δήμο τη συνεργασία για την προγραμματική σύμβαση συνεργασία και του προμαχώνα Σαμπιονάρα πάνω και τη Ανατολική Τάφη. Θα λυθούν πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα, έτσι. Δηλαδή, με... Θα μπορούμε να ζητήσουμε χρηματοδότηση για συντήρηση των εγκαταστάσεών μα και αναβάθμιση του. Αυτή τη στιγμή ε, δεν μπορούμε. Τώρα ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Τώρα πας. ανήκει η, η Τάφρα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Το ισόπεδο τμήμα ανήκει το οποίο επίση θα, θα καταχραστώ λίγο το χρόνο να σα να πω ότι ο προμαχώνα απειονάραστη του Κοσμοφορ είναι ο προμαχώνα τη εκπαίδευση. Στο ένα κομμάτι έχουμε το έκτο γυμνάσιο που είναι ο υγιή νου για τα παιδιά. Ακριβώ δίπλα το υγιέ σώμα με τον όμιλο τη Φερήσεω. Αυτό θα πρέπει να μείνει γιατί πάντα το έλεγα ο αθλητισμό είναι εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι και παιχνίδι, αλλά είναι κυρίω εκπαιδευτική διαδικασία. Και είμαστε πολύ περήφανοι. Δεν είπα για το Διοικητικό Συμβούλιο το δικό μα, το οποίο έχουμε εννιά διαφορετικέ απόψει, αλλά πάντα συμφωνούμε και πάντα φέρνουμε τον όμιλο μπροστά. Τα παιδιά του Διοικητικού Συμβουλίου, να ξέρετε, είναι σημαντικό να είναι μία γροθιά, γιατί διαφορετικά κανεί πρόεδρο, καμία διοίκηση δεν μπορεί να πάει μπροστά. Αναλαμβάνω την ευθύνη τη συζήτηση, την οποία μάλλον δεν τη συντονίσα σωστά, αλλά παρατηρηθήκαμε από τα ωραία πράγματα που μα είπατε. Δεν είπα μάλλον να... τα πράγματα είναι πολύ περισσότερα ναι, από ίσως, <laughs> ίσως είναι, αλλά ήθελα να πούμε για του προέδρου, όλη αυτή την ιστορική διαδρομή. Θέλω να πούμε για τα άλλα αθλήματα. Αλλά κολλήσαμε τώρα. Λοιπόν, λέω ότι θα δεσμευτούμε να επαναλάβουμε το ραντεβού μα. να πούμε... Εγώ είμαι στη διάθεσή σας πάντα και το ξέρετε. Και οι αφορμές υπάρχουν πολλέ έτσι, να συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δελάκη. Πραγματικά χάρηκα την κουβέντα. Και εγώ πραγματικά. Πάντα είναι ενδιαφέρουσα, αλλά νομίζω ότι τώρα είπαμε πολύ περισσότερα πράγματα.